Εμφάνιση 1995-1996. Η τελευταία εμφάνιση των πέτρινων χρόνων εισαγωγικά του Ολυμπιακού. Ήτανε Πούμα, είχε και αυτή την εθνοκάρτα, προτελευταία χρονιά πριν την επόμενη που θα πάρει ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Και η ιδιαιτερότητα σε αυτή τη φανέλα, πέρα από τις ερυθρόλευκες ρίγες, είναι οι ρίγες στο μανίκι, οι οποίες έχουν και μικρές άσπρες ρίγες. Η συγκεκριμένη φανέλα, όπως σας είπα, ήταν η τελευταία που φορέθηκε των πέτρινων χρόνων. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πάρει και τότε το πρωτάθλημα, αν και είχε πάρα πολύ καλή ομάδα. Με κύριο όπλο τον Γιουσκόβιακ, τον Πολωνό, τον Μπεκταρά. Ήταν και ο Ιλιαίβιτς μέσα, ήταν και ο Γεωργάτος, παίκτες οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν μερικά χρόνια αργότερα. Η συγκεκριμένη φανέλα είναι ρέμπλικα, δεν είναι αυθεντική. Η αυθεντική έχει κάποιες μικρές διαφορές, αλλά είναι και αυτή πάρα πολύ όμορφη. Έχει μεταξωτυπία και το εθνοκάρτα και το σήμα. Το σήμα στην κανονική είναι απλά ραμμένο, αυτή είναι η διαφορά, και έχει μικρό υδατογράφημα μέσα. Και για να μην μπερδευτούμε, ρέμπλικα, όχι σημερινή ρέμπλικα, ρέμπλικα εκείνης της εποχής. Γιατί εκείνη την εποχή οι παίκτες είχαν δικαίωμα να πάρουν μία φανέλα ολόκληρη τη χρονιά. Και σπάνια τη δίνανε. Και όποιος έχει μια τέτοια φανέλα, αν το δείτε και στις αγορές που υπάρχουν, είναι πάρα πολύ ακριβή. Ρέμπλικα εκείνης της χρονιάς. Σύν' ότι και ρέμπλικα δύσκολα έβρισκες εκείνη τη χρονιά. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε από κοντά. Λοιπόν, αυτό που σας είπα, οι ρίγες στα μανίκια είναι έτσι όπως σας έδειξε εδώ πέρα. Το σήμα είναι Ολυμπιακός με λατινικούς χαρακτήρες, ήταν λίγο διαφορετικό εκείνη την εποχή. Το πούμα και η εθνοκάρτα, το οποίο είναι και αυτό από μετάξι. Το πίσω μέρος, όπως σας το είπα, δεν έχει νούμερο. Ωραίος γιακάς εδώ πέρα. Αυτή ήταν η φανέλα της χρονιάς 1995-1996, η τελευταία, ξαναλέω, των πέτρινων χρόνων του Ολυμπιακού. Όποιος θέλει άλλη φανέλα μπορεί να μου ζητήσει, έχω αρκετά μεγάλη συλλογή. Να κάνουμε βιντεάκι, να πούμε και μερικά ιστορικά. Καλή συνέχεια σε όλους.